Βάβα Παλότοφ, λοιπόν, κύριε Σεκύρη, και... Δεν μου ακόμα. Χάρηκα πάρα πολύ, πραγματικά, γιατί σε θεωρώ δικό μου φίλο, αδελφό, μπορώ να πω, γιατί πέρασαμε τόσο όμορφα. Ζω το πραγματικά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος καταρχήν που είμαι σήμερα εδώ για να σας απολαύσουμε στην Βόβο Μολότοφ στο μικρό θέατρο της Λάρισσας. Και θέλω να μου πεις πώς φαίνεται τελικά εδώ το να παίζεις σε μια επαρχιακή πόλη, γιατί έχετε μάθει εσείς να παίζεις στην Αθήνα, στην μεγάλα θέατρα. Και εδώ είναι το θέατρο, είναι πιο μικρό, είναι πιο ζεστό κατά κάποιο τρόπο από ό,τι έχω δει τουλάχιστον. Είναι, δεν είναι. Και η επαφή με τον κόσμο είναι πολύ πιο. Είναι πολύ πιο άμεση. Άμεση, ακριβώς. Άμεση. Εμένα μου αρέσει πολύ γενικά που βρίσκομαι στη Λάρισα για δεύτερο χρόνο, γιατί είναι δεύτερη σεζόν ουσιαστικά που πέρασε τον Γενάρη. Είναι μια πόλη που είναι πολύ πιο ζεστή, πολύ πιο ανθρώπινη, η ρυθμή είναι ακόμα χαλαρή. Η οικονομική κρίση δεν είναι τόσο έντονη εδώ πέρα όσο είναι στην Αθήνα. Μ' αρέσει αυτό που λέει. Ναι. Είναι καλύτερα. Οι άνθρωποι είναι έξω, είναι πολλοί κόσμοι καφετέριες, περνάνε καλά, δείχνουν να μην τους έχει αγγίξει τόσο πολύ. Η ψυχολογία είναι καλύτερη και βοηθάει και πάρα πολύ και εμάς. Και το κοινό είναι γενικά πολύ πιο ένθερμο εδώ πέρα στη Λάρισα. Όσον αφορά το... με την παράσταση, λίγο το για το ρόλο σου να μου πεις. Στην παράσταση, γιατί είναι κάποια. Ναι. Μονοπρακτά, 6-7 πόσα είναι, αν είναι καλά. Είναι διαβασμένο, εσύ πολύ. Πάντα, ναι. Όταν ξεκινάω κάτι, πάντα το διαβάζω και μετά έρχομαι. Έτσι είναι. Είναι 7 μονοπρακτά. Συμμετέχω στα 3 από αυτά. Στο ένα κάνω έναν πιτσιρίκο που τον ο πατέρας του συνοδεύει στο τον μη, τέλος πάντων, στον έρωτα. Στον αγοραίο έρωτα. Πρώτη φορά στον αγοραίο έρωτα, ναι. Στο άλλο μονόπρακτο το κάνω ένα λιμενάρχη, ο οποίος είναι πολύ σουρεάλ. Ουσιαστικά πάει να συλλάβει κάποιον, αλλά αυτός είναι ακόμα, είναι λίγο παραπάνω για δέσιμο. Και ο τρίτος είναι ένας μικρός ρόλος έκπληξη, το οποίο είναι λίγο... Είναι ένας από τους πολλούς εραστές μιας κυρίας. Ναι. Ενδιαφέρον αυτό που μου ακούγεται. Ναι. Πραγματικά ενδιαφέρον που μου ακούγεται. Θέλω να πεις, όσον αφορά, βέβαια, θέατρο, όσο έχουμε δει, πάρα πολύ χάρη παιδικό. Έτσι. Τηλεόραση, τι δεν γίνεται. Τηλεόραση. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω κάνει λίγα πράγματα. Έχω κάνει κάποιες συμμετοχές μόνο σε κάποια σύνδεση. Αλλά δεν γίνονται και πάρα πολλά πράγματα. Ειδικά αυτή την περίοδο, έτσι. Δεν ήμουν πολύ τυχερός, μάλλον στην περίοδο που βγήκα από τη σχολή. Γιατί μας έχουν κερδίσει τα τουρκικά σύνδεση τελικά. Ναι. Κάποτε ήταν τα βραζιλιάνικα, τώρα είναι τα τουρκικά. Όχι, να σου πω κάτι, όταν τα βραζιλιάνικα πήραν και πολλές ελληνικές παραγωγές. Ενώ τώρα δεν υπάρχουν ελληνικές παραγωγές. Δηλαδή, να σου πω τώρα, σε ένα μεγάλο κανάλι αυτή τη στιγμή που είναι ο Α, έτσι. Που εδώ λέει θα κόψουν και κάποιες εκπομπές τα Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, το μες στην Καλή Χαρά. Με την Ναι, το κάτι ψήνεται. Οικογενειακές ιστορίες, δηλαδή κάποια πράγματα που είχαν πολλές περικοπές σχεδόν σε όλα τα κανάλια, έτσι. Τελικά, ανασφάλεια δεν αισθάνεστε εσείς οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί βασικά. Διάβασα σήμερα κιόλας ότι μια γνωστή ηθοποιός έλεγε, ανέφερε ότι η αναρχία λέξη του ηθοποιούς αγγίζει το 94%. Στις μέρες μας, που είναι ένα εξαιρετικά πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά δυστυχώς είχαμε αυτή την ατυχία, ας πούμε, να μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στο θέατρο και να περιμένουμε από αυτό να διαπορεστούμε και να εξελιζόμαστε. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία. Εντάξει, πάμε να δούμε την παράσταση. Έλες, και θα τα πούμε, έτσι. Θα γελάσουμε. Θα γελάσουμε, ωραία. Θα την κερδιά σας. Τα ελπίζω.